Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αναμειγνύουμε το νερό που είναι σε θερμοκρασία δωματίου με το λευκό οξύδι. Το λάδι. Τονίζεστε. Το αλάτι. Και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Δουλεύουμε το καθαρισμένο σπανάκι με λίγο αλάτι, το στραγγίζουμε καλά, προαιρετικά βάζουμε το νηστίσιμο τυρί το τσιγαρισμένο φρέσκο κρεμμύδι πιπέρι αλάτι άνηθο λίγο λάδι και ανακατεύουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια χωρίζουμε τη ζύμη σε 18 μπαλάκια. Αλευρώνουμε μία πιατέλα. Ανοίγουμε τα μπαλάκια σε φύλλα. Βάζουμε για βάση ένα φύλλο, βουτυρώνουμε. Σκεπάζουμε με ακόμα ένα φύλλο, βουτυρώνουμε και κάνουμε μία στίβα με συνολικά 6 φύλλα. Και κάνουμε ακόμα 3 στίβες όπως σας δείξαμε. Με 4 φύλλα η κάθε μία. Την βάζουμε στην αλευρωμένη πιατέλα, τις αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά στο ψυγείο, λαδώνουμε καλά το ταψί μας. Παίρνουμε την στίβα με τα 6 φύλλα και σε αλευρωμένη επιφάνεια την ανοίγουμε σε ένα μεγάλο φύλλο.
Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Τοποθετούμε όπως σας δείχνουμε το φύλλο. Και το βουτυρώνουμε. Ανοίγουμε ακόμα ένα φύλλο και το τοποθετούμε στο ταψί. Απλώνουμε τη γέμιση. Την καλύπτουμε με ένα φύλλο. Βουτυρώνουμε. Βάζουμε το τελευταίο φύλλο. Βουτυρώνουμε καλά τις άκρες και δίνουμε σχήμα. Αλείφουμε την πίτα μας με όσο βούτυρο έχει περισσέψει και λίγο λάδι. Κόβουμε την πίτα μας σε κομμάτια. Ραντίζουμε με νερό. Και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει και από τις δύο πλευρές. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!